Το ARAC Day είναι μια εκδήλωση κουλτούρας της εταιρείας που γίνεται όχι σε τοπικό αλλά σε διεθνές επίπεδο. Δεσμεύτηκαν οι 19 εταιρείες του ομίλου μέσα στη χρονιά να αναλάβουν μια δράση κοινωνικής ευθύνης, τέτοιας που να είναι συμβατή με τον ιδρυτή και το όραμά μας, δηλαδή να διευκολύνει ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Το ελληνικό υποκατάστημα έστρεψε τα φώτα στους ανθρώπους με αναπηρία και πήρε την απόφαση να υποστηρίξει με νομικά διαβήματα, με σκέψεις, με παρακίνηση, με ό,τι είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση του να διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Ξέρετε, ο κόσμος δεν αλλάζει μόνο με την τεχνολογία. Αλλάζει με τα δικαιώματα, αλλάζει με την ενσυναίσθηση, αλλάζει με την νομοθεσία. Δουλειά μας είναι να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε κάτι καλό για τους συνανθρώπους μας. Αυτά έχω να πω. Ως ενεργός ανάπηρος πολίτης, αλλά και επαγγελματίας στη δικηγορία για χρόνια, καλούμε από την ARAC το επόμενο τρίμηνο μέχρι το τέλος του έτους να συγκεντρώσω, συνομιλώντας καθημερινά με ανάπηρα άτομα που θέλουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, νιώθουν αδικημένα και ζητούν να μάθουν λίγο περισσότερα πράγματα για τα δικά τους κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Να συγκεντρώσω λοιπόν κάποια στατιστικά που δεν θα μείνουν απλοί αριθμοί. Τα κυριότερα αιτήματα, τα βασικότερα προβλήματα που ο ίδιος ο νομικός κόσμος πρέπει να οργανωθεί και να παράσχει αποτελεσματικότερες υπηρεσίες, πιο προσβάσιμες υπηρεσίες και πιο συμπεριληπτικά να απευθύνονται οι δικηγόροι, οι ασφαλιστικές εταιρείες νομικής προστασίας στα ανάπηρα άτομα που θέλουν μια ισότιμη αντιμετώπιση, μια ισότιμη συνδιαλλαγή και μια αξιοπρεπή πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, θα βοηθήσουμε εθελοντικές ομάδες, αναπηρικούς φορείς από ό,τι καταγράψουμε συνηγορητικά με τα βασικά αιτήματα που ήδη διεκδικεί και μάχεται η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και από δικής μας πλευράς, ο νομικός κόσμος, να ακουστούν προτάσεις, να τεκμηριωθούν και να κοστολογηθούν διατάξεις νόμου που επιτέλους θα κάνουν τα δικαιώματα των ανάπηρων ατόμων να μην είναι ένα θεωρητικό υπόβαθρο και πολλές σελίδες ανεφάρμοστης νομοθεσίας. Γιατί δυστυχώς έτσι νιώθουμε οι πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες σας με αναπηρία που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Νιώθουμε ότι πολύ θεωρητικό πλαίσιο μας νοιάζεται, αλλά σε πρακτικό επίπεδο ζούμε την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.